Πάμε τώρα κυρίε και κύριοι εδώ δίπλα μου στο στούντιο, στον Ανδρέα το Σταματόπουλο, για, τα... για να τα παραπούμε όπω ε, κάθε μέρα, Ανδρέα, για όλα τα πολιτικά δρόμενα τη ε, Θεσσαλονίκη. Ε, Πού εστιάζουμε σήμερα, Νομίζω ότι έχουμε ακόμη τον απόϊχο τη αποχώρηση ε, Καραμαλή, σωστά. Καλό απόγευμα, Χριστίνα. Βεβαίω και μάλιστα έχει προσθεθεί τώρα μία, ένα καινούριο σενάριο. Το οποίο θέλει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τελικά να κατεβαίνει αυτό υποψήφιο στην πρώτη εκλογική περιφέρεια τη Θεσσαλονίκη και. Αυτό σημαίνει ότι βεβαίω ο επικεφαλή ενό κόμματο έχει το δικαίωμα να κατέβει σε τρει εκλογικέ περιφέρειε. Ο κ. Μητσοτάκη έχει ήδη επιλέξει τον Εύρο και μια περιφέρεια των Αθηνών. Και αν ε, ε, η τρίτη περιφέρεια ανοιχτή. Ναι, έτσι μπορεί ακούγεται να έχει το, την μπορεί την, να έρθει... την πρώτη, την Πάει λοιπόν η θέση που λέγαμε ότι θα ανοίξει. Αν Όχι, Όχι. απαραίτητο. Γιατί ναι. ακόμα και αν κατέβει υποψήφιο στην Ελλάδα μετά θα κληθεί να διαλέξει ποια από τι τρει έδρε θα, θα έχει κρατήσει. Έχει μια πιθανότητα. Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Οπότε, αν κρατήσει του Εύρου ή τη Αθήνα, θα εκλεγεί ένα περισσότερο, ένα παραπάνω βουλευτή στη Θεσσαλονίκη. Αν κρατήσει Θεσσαλονίκη, τι είχε Γιάννη, τι είχα πάντα, θα είναι για του υποψήφιου βουλευτέ εδώ τη πόλη μα. Δηλαδή, πέρα από του γνωστού που θα εκλεγούν, κάποιο που περίμενε να πάρει κι αυτό μία θέση στη Βουλή, θα είναι και μόνιμο ή όχι μόνιμο επιλαχών τη θέση αυτή. Οπότε, ακόμα δεν ξέρουμε, αναμένουμε τέλη του Φεβρουαρίου τέλειο του μήνα λοιπόν να ακούσουμε τα επίσημε, τις επίσημες ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας γιατί μέχρι στιγμής επίσημα δεν έχουν ανακοινώσει ψηφοδέλτια, υπάρχουν διαρροές, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν ε, σκέψεις αλλά επίσημα ανακοινώσεις δεν έχουμε κάνει και ε, ε, κάτω στην Αθήνα ο μαζί με τον Μπρατάκο και τον. Ναι, βέβαια όμω η κίνηση αυτή Μητσοτάκη, αν συμβεί τελικά, ή ακόμη και αυτό το, το ρεπορτάζ που βγήκε, η πληροφορία αυτή, κάτι σημαίνει ότι θορυβήθηκαν για, το, για την παράταξη ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ότι θέλουν να δείξουν ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη κτλ. Αλλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό Δηλαδή, αν είναι υποψήφιο ο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, κατά πόσο αυτό συσπηρώνει τον κόσμο τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά αυτό του νοιάζει. Και εγώ, και εγώ, δηλαδή προβληματίστηκα όταν το άκουσα πραγματικά. Ναι. Να ναι. θυμίσουμε ότι βουλευτή Θεσσαλονίκη, Α Θεσσαλονίκη, είναι ο Γιάννη Βαρουφάκη. Έχει επιλέξει να πάρει την έδρα εδώ τη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση να αν ανταποκρίνεται ω βουλευτή Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δεν κάνει ερωτήσει για τη Θεσσαλονίκη στη Βουλή. Ο Γιάννη Βαρουφάκη, είναι αρχικό κόμματο, μιλάει για κεντρικά πολιτικά θέματα. Δεν, δηλαδή έχει χάσει την ευκαιρία να έχει έναν ακόμα βουλευτή η Θεσσαλονίκη να την εκπροσωπεί από το ΜΕΡΑ25. Mm -hmm. Δεν έχει ούτε στη Β' Θεσσαλονίκη το ΜΕΡΑ25, γιατί η κυρία Δάμου έχει πάει στο παρελθόν. Πάντω, επειδή οι εκλογέ είναι κοντά, περιμένουμε να δούμε τελικά να οριστικοποιηθούν οι λίστε και να ανακοινωθούν και στην Νέα Δημοκρατία, έτσι. Βεβαίω, έχουν ανακοινωθεί από το Πασόκ, από το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, από το ΚΚΕ λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Εκεί υπάρχει κεντρική γραμμή του κόμματο που θα κατέβουν ούτε συζητήσει ούτε σανάρια. Είναι αποφάσεις που δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Και απλώ να θυμίσουμε για την ιστορία πολύ γρήγορα ότι και παλιότερα στους αρχηγοί κομμάτων κρατούσαν έδρες στη Θεσσαλονίκη και η Εύα η είχε χάσει δύο φορέ την έδρα τη από τον Βαγγέλη του Βενιζέλο και από άλλου, από τον Γιώργο του Βανδρέου. Ή από έτσι τον και εγώ θα πάρω την επόμενη μάδε, φορά, να κρατήσω την έδρα μου. Και δεν θα την, δηλαδή έτσι θα ε, <laughs> υπάρχει δηλαδή αυτό να έρχονται, επειδή είναι πολύ σημαντική η Θεσσαλονίκη για πολλού λόγου, η αρχηγοί των κομμάτων ήθιστε να είναι υποψήφοι στην ε, ε, περιφέρεια, στην Α Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Τώρα, να πούμε ότι είχαμε και ένα έτσι περίεργο και ασυνήθιστο γεγονό με, με έναν άνθρωπο τη προσωπική φρουρά του Δημήτρη Κούβελα, τον αστυνομικό του, ο οποίο εκτό υπηρεσία συνέλαβε έναν επιδηξία έξω από ένα σχολείο. Χριστίνα, ο αστυνομικό του Δημήτρη Κούβελα, και μάλιστα και ο Δημήτρη Κούβελα ανέβασε και μια φωτογραφία την οποία βλέπουμε social media με τον αστυνομικό του. Που του λέει μπράβο, λέει, για αυτό που έκανε, συγχαρητήρια. Ο αστυνομικό, ακόμα και εκτό υπηρεσία, είναι αστυνομικό και συγχαρητήρια και εμεί στον. Ε, και σε σένα που τα ανακαλύπτει και μα τα δείχνει. Γιατί αλλιώ πώ θα τα μαθαίναμε, Αντρέα. Τον οποίο, τον οποίο έχουμε, έχω γνωρίσει από κοντά. Τον αστυνομικό. Ναι, και εδώ στη Βεργίνα όταν είχε έρθει ο Δημήτρη Κουβαλεστάνη μαζί του. Που είναι ένα πολύ ευχάριστο Προσινή και ευχάριστο. Ακριβώ. Δε, δηλαδή δεν καταλαβαίνω ότι είναι αστυνομικό. Όταν συζήτησα μαζί του, μου είπε είμαι ο αστυνομικό. Τι έχουν αστυνομικοί για να μην καταλαβαίνουν. Όχι, απλώ ναι, ναι, το παρουσιαστικό του νόμιζα ότι ήταν ένα συνεργάτη από το γραφείο του κ. Κουβαλεστάνη. Συνεργάτη, <laughs> αλλά τον έπιαζε τον χαρά το τον επίδειξη. Κλείνοντα την. Σημερινή μα συζήτηση να πούμε Θυμάσαι ένα τραγούδι που έλεγε ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά. Έτσι λοιπόν. Ένας φίλος ακριβώς... ήρθε απόψε από τα παλιά. Εγώ που είμαι παλιά τα ξέρω αυτά τα τραγούδια. Μην κοιτάς ε, Τώρα ο φίλος βεβαίω. Ευαίρος... Και σε μένα ήρθε ένας φίλος απόψε από τα παλιά. Θα τον δούμε σε λίγο. Θα, Θα είναι αποκαλυπτήρια. Λίγο. Εμείς είχαμε ναι. έναν ναι, δημοτικό σύμβουλο ο οποίος είχε πάρα πολλούς μήνες να εμφανιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της και τώρα όχι μόνο εμφανίστηκε αλλά πήρε και το λόγο Ποιος? και έβγαλε Σκάω, Θέλω να μάθω. Είναι ο πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Σαβαρλής ο οποίος ε, έχει κάποια, <ΣΠΣ> 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 έχει κάποια <ΣΠΣ> προβλήματα και κάποια μπλεξίματα ναι. με τον νόμο. Είναι αλλά? γνωστή υπόθεση, βεβαίως περιμένει να εκδικαστεί η υπόθεση. Το θέμα μου. δεν είναι που εμφανίστηκε, το θέμα είναι πώς τον αντιμετώπισαν. Ε, τον αντιμετώπισαν όλοι πολύ ζεστά, Α. δεν είδα να μιλάει με τον δήμαρχο, αλλά ήρθε και σε μένα με χαιρέτησε Η μιλήσαμε για αρκετή ώρα, είδα, μίλησε με τους άλλους δημοσιογράφους, με τους άλλους δημοτικούς συμβούλους, σε πολύ Α, εγκάρδιο... δεν είναι έστριβαν ο ένας από τον Καθόλου. Ας. Ήταν πολύ εγκάρδιο κά, το κά, κλίμα με και αυτό. με μέλη όχι από την παράταξη τη δική του, κυρίως όχι από την παράταξη τη δική του, δηλαδή του Δημάρχου του κ. Ζέρβα, με, με μέλη άλλων παρατάξεων ήταν πάρα πολύ εγκάρδια στις συνομιλίες του. Ε, μίλησα και εγώ μαζί του, δεν θα είναι υποψήφιο ο κ. Σαβαρλή θα κρατήσει χαμηλό το προφίλ και του και μέχρι να γίνει και το βλέπουμε κιόλα που πήρε το λόγο και τοποθετήθηκε Μάλιστα. για αυτά που έγιναν στον Άγιο Στυλιανό και ήταν ένα ε, ζήτημα το οποίο απασχόλησε το Δημοτικό Συμβουλίο. Ε, Ανδρέα Σταματόπουλος, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα φρέσκα νέα από τη Θεσσαλονίκη μας. Και εμείς,